Μπροστά στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πλημμύρας με τον ερχόμο του χειμώνα βρίσκονται οι κάτοικοι του Βαμβακόπουλου στα Χανιά, τα σπίτια των οποίων βρίσκονται παράλληλα στον ποταμό Κλαδισσό. Και αυτό γιατί ο παραποτάμιος δρόμος έχει καλυφθεί από τη βλάστηση και αν δεν καθαριστεί το επόμενο διάστημα, τα νερά της βροχής δεν θα έχουν διαφυγή. Μένω τώρα 18 χρόνια, έχω αναλάβει και τον καθαρίζω εγώ. Για να μπορώ να μπω στο σπίτι μου, για να μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο και να πάει και ο άντρας μου στη δουλειά του. Τι πρέπει να γίνει, να πνιγούμε και μετά να καλέσω ποιον? Και ποιος θα με αποζημιώσει? Και ποιος κάθε χρόνο όταν γεμίζει και βρέχει και ειδικά τώρα τα ακραία φαινόμενα που είναι τόσο έντονα? Ποιος έρχεται εδώ να μου πει, μπορείς να πας τα παιδιά σου στο σχολείο, μπορεί να πάει ο άντρας στη δουλειά να εργαστεί? Πριν από περίπου 10 χρόνια, ο ποταμός καλύφθηκε σε ένα μεγάλο τμήμα του προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τη διευκόλυνση της στάθμευσης των κατοίκων. Σπίτια που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του δρόμου αντιμετωπίζουν σε κάθε δυνατή βροχόπτωση το ίδιο φαινόμενο. Φυσικά και υπερχυλίζει και δεν μπορούμε να βγούμε. Αφήνουμε το αυτοκίνητο και παίρνουμε το άλλο αυτοκίνητο που είναι από την μπροστινή μεριά του γκαράζ για να μπορούμε να πάμε είτε στις δουλειές μας είτε στο... τα παιδιά στο σχολείο. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων, στην οποία απευθύνθηκαν οι κάτοικοι, αν και αναρμόδια, προχώρησε σε μερικό καθαρισμό. Ο παραποτάμιος δρόμος, ωστόσο, του Κλαδισσού παραμένει σε πολλά σημεία καλυμμένος από την βλάστηση. Κάθε φορά που περνάει το συνεργείο καθαριότητας γίνεται αυτή η φασαρία. Καθαρίστε, παιδιά, το δρόμο, δεν μας έχουν πει γι' αυτό. Και έχουν δίκιο. Πήγα προκαιρού, προχτές περάσαν από εδώ και πήγα στην υπηρεσία καθαριότητας. Ήρθε ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, αλλά μου εξήγησε ότι δεν είναι δρόμος του Δήμου, είναι παραποτάμιος δρόμος. Ποιανού είναι αυτός ο παραποτάμιος δρόμος, ποιος τον έχει αναλάβει να τον καθαρίζει εκτός από εμένα? Ο κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού την περίοδο του χειμώνα είναι υπαρκτός, ενώ λόγω του μη καθαρισμού του τίθενται και ζητήματα δημόσιας υγείας. Περνάνε από εδώ όλα τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, το οποίο είναι από εδώ γύρω στα 200 μέτρα. Και εκτός αυτού είναι θέμα καθαριότητας. Μπορούμε τώρα το 2020 να υπάρχει αυτός ο δρόμος έτσι, να βγαίνουν τα ποντίκια και να πλημμυρίζουμε από νερό? Γιατί αν δείτε, οι εργολάβοι που ανάλαβαν να το κλείσουν δεν έχουν σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει εμείς που μέναμε εδώ να είχαμε μιλήσει, που τότε θεωρήσαμε φυσικό ότι αυτοί, σαν υπεύθυνοι, θα γνωρίζαν να κάνουν το έργο τους σωστά.